Ρώμη και είναι το ο Άβριος Χώρος της ωραιότατης Βυζαντινής Εκκλησίας Κοσμά και Δαμιανού. Βλέπουμε μέσα το εσωτερικό της εκκλησίας με αυτό το υπέροχο ωραιότατο ψηφιδωτό. Είναι του 5ου αιώνα, γύρω στο 450, αλλά εγώ νομίζω ότι έχει δεχτεί και μεγάλη επισκευή τους μετέπειτα αιώνες. Πάντα στα βιβλία γράφουν ότι είναι του 5ου αιώνα, δηλαδή έχει γίνει γύρω στο 450. Και φαίνεται ολόκληρο το ψηφιδωτό, είναι ο Χριστός στο Θαβόριον όρος με τη δόξα και υπάρχουν οι Απόστολοι και διάφοροι συγκλητικοί της Ρώμης, καθώς ο χριστιανισμός επιβλήθηκε στην αρχαία Ρώμη. Η εκκλησία του Πέτρου και Παύλου είναι στην αρχαία αγορά της Ρώμης, επάνω, η εκκλησία χτίστηκε πάνω στον αρχαίο ναό του Ρωμίλου. Έτσι γράφουν τα βιβλία, ρωμαϊκή εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η εκκλησία Πέτρου και Παύλου και αυτό το υπέροχο ψηφιδωτό της εκκλησίας, εικόνα 13ου αιώνα, μια Παναγία γλυκοφιλούσα, είναι στο κεντρικό αλτάριο της εκκλησίας Κοσμά και Δαμιανού. Εκκλησία, ο μυστικός δείπνος και είναι στον εξωτερικό χώρο, στον Άγιο Ιωάννη το Λατερανό της Ρώμης, είναι 10ου αιώνα. Αυτό το όμορφο ψηφιδωτό. Εκκλησία στη Ρώμη 10ο-12ο αιώνα και είναι η εκκλησία του Αγίου Κλίμεντα. Αυτή η όμορφη ψηφιδωτή, το αίθριο της εκκλησίας του Αγίου Κλίμεντα στη Ρώμη, 7ου αιώνα η εκκλησία. Και εδώ τώρα είμαστε στην εκκλησία, στο κέντρο της Ρώμης, του Αγίου Μάρκου. Η εκκλησία αυτή χτίστηκε το 450, το ψηφιδωτό το οποίο θαυμάζουμε είναι του 10ου αιώνα. Έγινε το 950 και η εκκλησία ήταν παραχωρημένη στους Βενετούς στο κέντρο της Ρώμης. Ολόκληρη η εκκλησία, τα μαρμαροθετήματα κάτω είναι των Κασμάτιν 10ου-12ου αιώνα. Η σημερινή όψη της εκκλησίας είναι μετά τον 9ο αιώνα, όταν έγινε και αυτό το ωραιότατο ψηφιδωτό. Συνήθως η εκκλησία είναι κλειστή. Το λιοντάρι του Αγίου Μάρκου, μεσαιωνική τέχνη με τα φτερά, μέσα στην εκκλησία του Αγίου Μάρκου, το κεντρικό αλτάριο, και πάλι βλέπουμε το σημείο που διαβάζεται το Ευαγγέλιο. Η εκκλησία έχει δεχθεί και πολλές άλλες αλλαγές κατά την εποχή του Μπαρόκ, αλλά ευτυχώς έχει μείνει αμετάβλητο το βυζαντινό ψηφιδωτό, το οποίο είναι 9ο-10ος αιώνας, καθώς εδώ έχει ταφεί και ο Πάπας, ο Πασχάλης, λένε τα βιβλία. Εκκλησία του Αγίου Μάρκου αντιπροσώπευε την εκκλησία και είναι ακριβώς στο κέντρο της Ρώμης, στην πιάτσα Βενέτσια, στον άτορο δίδυρο, είναι ενσωματημένη η εκκλησία στον άτορο, το οποίο είχε χρησιμοποιήσει και ο Μπενίτο Μουσουλίνι όταν είχε την ηγεμονία της Ιταλίας. Βλέπουμε το εξαίσιο ψηφιδωτό 10ος αιώνας, εκκλησία του Αγίου Μάρκου στη Βενετία. Ήμουν τυχερός που τη βρήκα ανοιχτή. Συνήθως είναι κλειστή και αυτή η εκκλησία, και ολόκληρο το εσωτερικό της εκκλησίας του Αγίου Μάρκου στη Βενετία. Ένα φρέσκο 1500 έχει γίνει, ίσως και παλαιότερο, και είναι ο Χριστός φραγγελωμένος μετά την αποκαθήλωση που θα ταφεί στον τάφο. Εδώ βλέπουμε ένα παρεκκλήσιο στη Νάπολη και είναι φτιαγμένο από τους Έλληνες στρατιώτες, καθώς υπάρχουν και πάρα πολλές ελληνικές επιγραφές των θανόντων μέσα στο παρεκκλήσιο. «Ενθάδε την ιεράν κεφαλήν καταγίαν καλύπτει ανδρών ιερών κοσμήτων Αθείων Αλκιβιάδων». Στο παρεκκλήσιο οι επιγραφές είναι στη Νάπολη και υπάρχει και μια μεγάλη εκκλησία στην Νάπολη.
Και εδώ υπάρχει μέσα ένα παρεκκλήσιο, λέγεται περίβλεπτος και είναι αφιερωμένο στους παλαιολόγους, καθώς βλέπουμε την μεγάλη εκκλησία σαν Ιωάννη Ματζιόρε. Η εκκλησία είναι στο κέντρο της Νάπολης, ήταν πολλά χρόνια σε επισκευή η εκκλησία, είναι 15ου αιώνα, η περίβλεπτος το παρεκκλήσιο και είναι αφιερωμένο στους παλαιολόγους. Αυτές είναι ταφές των βυζαντινών απογόνων της οικογένειας των παλαιολόγων, ένα φρέσκο, μία τοιχογραφία μέσα στο παρεκκλήσιο των παλαιολόγων της περιβλέπτου. Ελληνικά γράμματα υπάρχουν και είναι από Έλληνες, Θωμάς και Δημήτρης Ασανής παλαιολόγους, λέει η επιγραφή. Και πάλι βλέπουμε το ωραιότατο φρέσκο, τοιχογραφία είναι, στη μεγάλη εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Ματζιόρε, το οποίο είναι στην Νάπολη. Και εδώ βλέπουμε και αυτές τις πλάκες, είναι ταφικές πλάκες και τώρα βέβαια τις έχουν σηκώσει όρθιες για να μην καταστρέφονται. Ολόκληρη εκκλησία, το εξωτερικό είναι γοτθικό, η μεγάλη εκκλησία των παλαιολόγων η οποία είναι στην Νάπολη της Ιταλίας. Και εδώ πάλι μεταφερόμεθα στη Ρώμη και είναι ο Άγιος Γεώργιος, εκκλησία του 6ου αιώνα, το 550 έχει γίνει. Στην ίδια περιοχή είναι δύο εκκλησίες, είναι ο Άγιος Γεώργιος Βαλέμπρο και η τοιχογραφία φρέσκο είναι, και δίπλα είναι η Σάντα Μαρία Κοσμεντίν. Βυζαντινές εκκλησίες, ορθόδοξες εκκλησίες με ένα ωραιότατο κυβόριο, το οποίο είναι 13ου αιώνα όπως το βλέπουμε, το φρέσκο, και ολόκληρη η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Και εδώ είμαστε τώρα στην συνοικία Τραστέβερε της Ρώμης, Σάντα Μαρία Τραστέβερε, μεγάλη Ρώμη, συνοικία Τραστέβερε, Σάντα Μαρία Τραστέβερε, ένα ωραιότατο συντριβάνι του Φοντάνα 1600, και βλέπουμε την πρόσωψη της εκκλησίας Σάντα Μαρία Τραστέβερε. Η εκκλησία έχει γίνει 6ος 7ος αιώνα, στα ψηφιδωτά είναι 12ου αιώνα. Βλέπουμε το υπέροχο εσωτερικό της εκκλησίας, οι κείονες είναι μονόστιλοι, επαναχρησιμοποιημένοι από τα αρχαία κτίρια της Ρώμης. Έχει ωραιότατα ψηφιδωτά στην αψίδα και είναι η στέψη της Θεοτόκου, τα όμορφα φατνώματα, βάση αρχαίου κείωνα, σκαλιστός, ο οποίος είναι από αρχαία κτίρια. Βλέπουμε τις μονόστιλες από γρανίτη κείωνες που στηρίζουν τη μεγάλη εκκλησία Σάντα Μαρία Τραστέβερε. Και βλέπουμε και εδώ την αψίδα, έχουν γίνει το 1200 τα ψηφιδωτά από Βυζαντινούς και Ρωμαίους που ξέρουν την τέχνη του ψηφιδωτού, ωραιότατο του Καβαλίν λένε, τα βιβλία λέγονται οι ψηφοθέτες, και είναι ο Χριστός ο οποίος φοράει τον χρυσό χιτώνα, η Θεοτόκος, οι επίσκοποι και πάπες της Ρώμης, στην κεντρική αψίδα Σάντα Μαρία Τραστέβερε της Ρώμης, στα ωραιότατα ψηφιδωτά.
Σάντα Μαρία Τραστέβερε της Ρώμης, μια εικόνα βυζαντινή του 7ου αιώνα. Νομίζω ότι είναι αντίγραφο και η γνήση είναι σε κάποιο μουσείο, είναι στα παρεκκλήσια της εκκλησίας, όταν βλέπουμε την εικόνα με τους αγγέλους, είναι εικόνα πριν από τις οικονομαχίες και ηχογραφίες μέσα στο παρεκκλήσιο, αναγεννησιακές, και βλέπουμε εδώ πέρα μια γυναίκα που είναι πάπας, πιθανόν να είναι προσωποποίηση της αρετής ή ακόμα και η πάπισσα Ιωάννα. Μου έκανε εντύπωση, αλλά νομίζω ότι την πάπισσα Ιωάννη οι καθολικοί δεν την παραδέχονται και πρέπει να είναι η προσωποποίηση της αλήθειας και της καθολικής εκκλησίας. Τα φαρτνώματα, η οροφή της εκκλησίας, η οποία πρέπει να είναι του 16ου αιώνα. Συνήθως όταν οι Ισπανοί κατακτήσαν την Αμερική, με το χρυσό που φέρανε φτιάχνανε τα φατνώματα των εκκλησιών της Ρώμης για να εξελιωθούν για τις σφαγές που κάνανε στην Αμερική οι Ισπανοί. Το εξαίσιο δάπεδο της εκκλησίας Σάντα Μαρία Τραστέβερε της Ρώμης είναι τον Κασμάτι 12ος αιώνας, και πάλι βλέπουμε τα έξοχα φατνώματα, η αρπαγή της Θεοτόκου στον ουρανό, η μετάσταση της Θεοτόκου είναι αναγέννηση, και εδώ πάλι το ωραιότατο περικλήσιο είναι μπαρόκ, και αυτή η σπουδαία βυζαντινή εικόνα του 7ου αιώνα είναι πριν από τις οικονομαχίες, και δεξιά και αριστερά πλαισιώνεται από μπαρόκ διακόσμηση, πολύ βαρύ το μπαρόκ στην ομορφή του αυτή, όπως το βλέπουμε στην εκκλησία, πολύ σπουδαία εκκλησία Σάντα Μαρία Τραστέβερε της Ρώμης, καθώς βλέπουμε και την προσωποποίηση της καθολικής εκκλησίας ως πάπισσα, το μπαρόκ παρεκκλήσιο και διάφορα άλλα ταφικά μνημεία τα οποία υπάρχουν μέσα στην εκκλησία, σε αυτή την πολύ σπουδαία εκκλησία. Πάλι ξαναβλέπουμε την εκκλησία με τους μονόστυλους από πορφυρίτη και άλλη συμπαγή πέτρα, σκληρή πέτρα, που στηρίζουν τη μεγάλη αυτή εκκλησία Σάντα Μαρία Τραστέβερε, το συντριβάνι έξω του Φοντάνα 1650 στην Βυζαντινή Ρώμη. Η Βρύση Πόλα, η οποία είναι στο Τζιανίκολο, μια ωραιότατη μεγάλη βρύση στη Ρώμη. Ρώμη, Παλατίνος Λόφος, και υπάρχει η εκκλησία του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονο. Το τελευταίο καιρό έχει δοθεί στην Ορθόδοξη Κοινότητα της Ρώμης για τις ανάγκες της κοινότητος. Ο ναός είναι του 7ου αιώνος μετά Χριστό, ήταν καθολική εκκλησία και έχουν γίνει διάφορες αλλαγές και μέσα, και υπάρχει και ένα ωραιότατο ψηφιδωτό, είναι του 10ου αιώνα, ο Χριστός πάνω στην ουράνια σφαίρα μαζί με Αποστόλους και Ρωμαίους. Βλέπουμε το τέμπλο της εκκλησίας, είναι σύγχρονο, νομίζω είναι βαρύ για τον όγκο του ναού, θα έπρεπε να είναι πολύ πιο αεράτο, και υπάρχουν και διάφορες σύγχρονες εικόνες. Εκκλησία του 7ου αιώνα στον Άγιο Θεόδωρο τον Τύρονα, μία πύλη όπως τη βλέπουμε, και είναι κοντά στην Σάντα Μαρία Κοσμεντίν. Οι καμπάνες χτυπούνε στην εκκλησία Σάντα Μαρία Κοσμεντίν. Είναι Κυριακή πρωί και γίνεται η Θεία Λειτουργία με τον Ορθόδοξο τρόπο. Βλέπουμε το εξωτερικό της εκκλησίας, το οποίο ήταν μπαρόκ και τώρα τελευταία το έχουν καθαρίσει για να φανεί. Η εκκλησία είναι του 6ου, 5ου και 6ου αιώνας μετά Χριστό. Βλέπουμε το εσωτερικό της εκκλησίας. Το δάπεδο είναι του 12ου, 13ου αιώνα, ο Σολέας. Το τέμπλεο της εκκλησίας, όπως ήταν τον 9ο και 10ο αιώνα, και βλέπουμε κάτω αυτά τα εξαίσια μαρμαροθετήματα, είναι ψηφιδωτά τον Κασμάτι 1150, 12ος, 11ος, 12ος αιώνας, ήταν οικογένεια από τη Ρώμη,
και όλες τις εκκλησίες της περιόδου αυτή τις έχουν φτιάξει αυτή η οικογένεια, τα ψηφιδωτά, τα δάπεδα των Κασμάτι. Είναι πάρα πολύ όμορφα, είναι τα πιο ωραία που έχω δει ποτέ μου και μετράει ότι είναι και από τον 11ο-12ο αιώνα ο σολέας της εκκλησίας. Το κυβόριο της Αγίας Τραπέζης είναι γοτθικό 13ος αιώνας και η εκκλησία έχει παραχωρηθεί στους Ορθόδοξους Συριάνους που τελούν τη λειτουργία εις την Ρώμη. Και πάλι στη Ρώμη βλέπουμε μια άλλη εκκλησία και αυτή είναι Ορθόδοξη, μια ωραιότατη φωντάνα Μιακρίνη, αυτή είναι το εσωτερικό της εκκλησίας. Αυτή νομίζω η μικρή εκκλησία έχει παραχωρηθεί στους Ρώσους, στους Ρώσους Ορθόδοξους, οι οποίοι και αυτοί ανήκουν βέβαια στο Βατικανό. Δεν βλέπω εγώ κάποια μεγάλη διαφορά μεταξύ της πίστης των διαφόρων δογμάτων στον Χριστό, διότι όλοι δέχονται τον Ιησού Χριστό ως Θεό. Οι διαφορές νομίζω είναι πολιτικές, το τέμπλεο της εκκλησίας με τις ωραιότατες αναγεννησιακές εικόνες, και είναι και άλλη μία Ορθόδοξη εκκλησία που είναι στη Ρώμη, αγάλματα Ορθοδόξων Ιερέων. Η εκκλησία είναι του 17ου αιώνα, το εσωτερικό της εκκλησίας με αυτή την υπέροχη φωντάνα στο ιστορικό της Ρώμης. Και πάλι από τις καθολικές εκκλησίες της Ρώμης υπάρχουν σπουδαίες βυζαντινές εικόνες. Μια εικόνα του 9ου αιώνα, η Παναγία είναι, προέρχεται από την Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη και βλέπουμε αυτή την υπέροχη Παναγία και είναι νομίζω κοντά στο Βατικανό. Πάλι Ορθόδοξη Εκκλησία, αυτή είναι στην Νάπολη της Ιταλίας, έγινε το 16ο αιώνα και γίνεται μέσα η Θεία Λειτουργία, αυτή ανήκει αποκλειστικά στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Thank you.
στον εξωτερικό χώρο της εκκλησίας, στην αυλή, Πέτρου και Παύλου, στην Άπολη, υπάρχουν αυτά τα ταφικά, είναι οικόσιμα και είναι από τους λεγόμενους στρατιώτες. Όταν μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, πολλοί Έλληνες και Αλβανοί και από τη Δαλματία, τότε είχαν ενταχθεί ως μισθοφόροι, λεγόμενοι στρατιώτες, στο βασίλειο της Νάπολης, ακόμα και της Βενετίας, καθώς αυτοί παρήχαν στρατιωτικές υπηρεσίες στους τότε βασιλείς και οι βασιλείς τους τιμούσαν με αυτά τα ωραιότατα επιτύμβια μνημεία. Είναι η αυλή της εκκλησίας των Αγίων Πέτρου και Παύλου, έχει γίνει το 1500, 16ος αιώνας, και είναι στην Άπολη της Ιταλίας, και αυτή η εκκλησία ανήκει στο Ορθόδοξο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, το εξωτερικό της εκκλησίας στην Άπολη, Κιέζα Γκρέκο Ορθοδόξα Σαν Πιέτρο. Και εδώ είμαστε πάλι στη Ρώμη και βλέπουμε μια άλλη εκκλησία του 16ου αιώνα και είναι του Αγίου Αθανασίου. Και αυτή η εκκλησία είναι ελληνόρυθμη, ανήκει σε Ιταλούς καθολικούς που έχουν ασπαστεί το Ορθόδοξο δόγμα και γίνεται εσπερινός, εκκλησία του Αγίου Αθανασίου. Εκκλησία της Αγίας Αγνής, είναι 5ος και 6ος αιώνα, στα ψηφιδωτά είναι 7ο αιώνα, είναι η Αγία Αγνή ως αυτοκράτηρα και δεξιά και αριστερά πλαισιώνεται από δύο πάπες. Το ψηφιδωτό έχει γίνει γύρω στο 650. 7ος αιώνας, διατηρείται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Βλέπουμε το όμορφο κυβόριο της Αγίας Τραπέζης και θα έλεγα εδώ μια κρίση, ότι με την άλωση της Κωνσταντινούπολης το Βατικανό και οι Πάπες που κυριαρχούσαν τότε στην Ρώμη θέλανε να παλύψουν όλα τα βυζαντινά στοιχεία της Ρώμης και τότε κατεδαφίστηκαν οι μεγάλες βασιλικές. Ο Άγιος Πέτρος κατεδαφίστηκε από τον Ιούλιο τον Δεύτερο και αρχιτέκτονας ήταν ο Πραμάντε. Βλέπουμε τα έξοχα ψηφιδωτά της Αγίας Αγνής στη Ρώμη, 7ος αιώνας, με τους δύο πάπες δεξιά και αριστερά, και όπου τα ψηφιδωτά δεν καταστράφηκαν, τότε σε φτιάξανε μεγάλα αναγεννησιακά αλτάρια μπροστά από τα ψηφιδωτά και καλύπτανε λίγο τη δόξα των Βυζαντινών ψηφιδωτών. Βέβαια σήμερα είναι μετανομένοι οι καθολικοί για αυτό που έχουν κάνει, αλλά δυστυχώς το παρελθόν δεν μπορεί να γυρίσει πίσω
και αλλοιώθηκε πάρα πολύ η Σάντα Μαρία Ματζιόρε, σχεδόν κατεδαφίσανε τον Άγιο Ιωάννη τον Λατερανό, διότι αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα δεν έχει καμία σχέση με την βυζαντινή μεγαλοπρέπεια της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννου του Λατερανού, καθώς εξαφανίστηκε και η πεντάκλητος βασιλική του Αγίου Πέτρου στην Ρώμη. Βλέπουμε την βυζαντινή Εκκλησία της Αγίας Αγνής που είναι δίπλα, είναι στα περίχωρα της Ρώμης και είναι δίπλα με το μεγάλο μαυσολείο της Σάντα Κωνσταντζα. Εκκλησία του 6ου και 5ου αιώνα, το ψηφιδωτό είναι του 7ου αιώνα και είναι η Αγία Αγνή. Υπάρχουν κύονες μέσα στο ναό επαναχρησιμοποιημένοι από την ιδωλολατρική Ρώμη και από τους αρχαίους ναούς, το κυβόριο, και θα έλεγα ότι μπήκανε μεγάλα κυβόρια για να επισκιάσουν τη δόξα των Βυζαντινών ψηφιδωτών. Και τώρα πηγαίνουμε προς το μαυσολείο της Σάντα. Η σκάλα οδηγεί στην κρύπτη και εδώ τώρα βλέπουμε το βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννου του Λατερανού 4ος αιώνας. Η εκκλησία έχει πειραχθεί, αλλά υπάρχει μέσα ένα παρεκκλήσιο το οποίο είναι από τον 4ο-5ο αιώνα και έχει και διάφορα ψηφιδωτά. Εδώ είναι δύο άγγελοι, είναι αναγεννησιακοί και έχουν και λίγο βυζαντινή τεχνοτροπία. Βλέπουμε τους αγγέλους που είναι στα αλτάρια και υπάρχουν τα ψηφιδωτά του 7ου αιώνα. Παρεκκλήσιο Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, 5ος αιώνα στα ψηφιδωτά, ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Και μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης, τους καθολικούς τους έπιασε μια μανία να εξαλείψουν τα βυζαντινά ψηφιδωτά της Ρώμης, και πάνω από τα ψηφιδωτά φτιάξανε μεγάλα αλτάρια που κατά κάποιο τρόπο επισκιάζουν την ομορφιά και την δόξα των ψηφιδωτών. Έτσι φαίνεται και εδώ, δεν χρειάζονταν αυτά τα μεγάλα αλτάρια, τα μαρμάρινα, με τους δύο καρδινάλιους της αναγέννησης για να επισκιάσουν τα βυζαντινά ψηφιδωτά. Βέβαια τώρα είναι μετανιωμένοι, αλλά βέβαια ούτε και μπορούν και να τα βγάλουν, και φαίνεται αυτά τα εξαίσια ψηφιδωτά είναι του 650 και οι δωρητές που φτιάξανε τα αργότερα τα αλτάρια για να επισκιάσουν τα βυζαντινά ψηφιδωτά της Ρώμης, που έχει πάρα πολλά, εικόνα του 13ου αιώνα που υπάρχει μπροστά από το αλτάριο, αλλά βέβαια είναι τόσο γκώδης, τα οποία καλύπτουν τα ωραιότατα βυζαντινά ψηφιδωτά που είναι μέσα στο παρεκκλήσιο. Μαυσολείο της Σάντα Κωνσταντζα στα περίχωρα της Ρώμης είναι 12 ζεύγη μονόστηλων κυώνων, 24 κύωνες, τα ψηφιδωτά είναι 4ου αιώνα, ο Χριστός είναι αγένιος μεταξύ του Μωυσή και του προφήτη Ηλία, κατά τη μεταμόρφωση, ωραιότατα ψηφιδωτά της παλαιοχριστιανικής Ρώμης. Βλέπουμε τον Χριστό αγένιο, και ένα παρόμοιο ψηφιδωτό υπάρχει και στη Θεσσαλονίκη, στη Μονή Λατόμου, είναι 4ος αιώνας, γύρω στο 350. Η μαυσολείο Σάντα Κωνσταντζας, η Αγία Κωνσταντζα ήταν κόρη του Μεγάλου Κωνσταντίνου, είχε 3 γιους και μία κόρη από την γυναίκα του την Φαύστα. Εδώ πάλι βλέπουμε τον Θεό Πατέρα και δίπλα είναι ο Αβραάμ ή ο Μωυσής, και αυτό είναι 4ος αιώνας, πάνω στο παράδεισο με την πρασινάδα του παραδείσου, ωραιότατο ψηφιδωτό με τα σταφύλια, είναι στο μαυσολείο στις αχιβάδες που σχηματίζονται μέσα στη Σάντα Κωνσταντζα της Ρώμης. Η Αγία Κωνσταντζα ήταν κόρη του Μεγάλου Κωνσταντίνου και νομίζω ότι την υμφεύσανε και με τον Ιουλιανό τον Αυτοκράτορα. Αυτή η οικογένεια του Κωνσταντίνου έως και την εποχή του Ιουστινιανού σχεδόν δεν είχαν σαφή
θρησκευτικό προσανατολισμό, ούτε και οι ειδωλολάτρες ήταναν, αλλά ούτε και οι χριστιανοί, καθώς και οι γη του Μεγάλου Κωνσταντίνου όλοι ήταν αριανοί. Δηλαδή δεν μπορούσαν να δεχτούν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός ο οποίος έχει κατασκευάσει τον κόσμο σύμφωνα με το Ορθόδοξο δόγμα. Ήταν σχεδόν αριανοί, δηλαδή ο Χριστός ήταν κτίσμα του Θεού. Το ομορφότατο μαυσολείο της Άντα Κωνσταντζα, η πορφυρή σαρκοφάγος είναι μεταφερμένη στο Βατικανό και βλέπουμε τους κύονες, μονόστιλοι κύονες, που πλαισιώνουν το μαυσολείο της Άντα Κωνσταντζας, και στο σημείο αυτό ετάφηκε και η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, η Αγία Ελένη, τα όμορφα ψηφιδωτά 4ος αιώνας, 350, και έχουν σκηνές από την ακροτική ζωή της Ρώμης, ένας βουκόλος με τα βόδια του από τον αγρό, και εδώ είναι διάφοροι πατητές σταφυλιών, και πάλι αυτό το έξοχο ψηφιδωτό είναι ο Θεός Πατέρας που κάθεται πάνω στη σφαίρα της γης, και δίπλα είναι νομίζω ο Μωυσής που παραδίδει τον νόμο. Ο Θεός δίδει τον νόμο στον Μωυσή, οικειονοστοιχίες με τα ψηφιδωτά, μαυσολείο Σάντα Κωνσταντζα της Ρώμης, 4ος αιώνας, περίχωρα της Ρώμης, έξοχα βυζαντινά έργα, και πάλι βλέπουμε το όμορφο το κυκλικό. Εδώ είναι ο υπόδρομος της Ρώμης, Σύρκου Μάσιμος, ό,τι έχει απομείνει. Φαίνεται ολόκληρα κάτω και η αρένα, και εδώ είναι το Κολοσσείο της Ρώμης, έγινε το 1ο αιώνα μετά Χριστό. Το Κολοσσείο της Ρώμης, αψίδα του Κωνσταντίνου, 313 μετά Χριστό χτίστηκε από την νίκη του εναντίον του Μαξεντίου. Επιγραφές. Και τώρα οδηγούμεθα στην εκκλησία Σάντα Μαρία Αριτσέλη, στον Καπιτολίνο Λόφο. Αυτή είναι η εκκλησία, εξαίσιο δάπεδο με μαρμαροθετήματα των Κασμάτι της Ρώμης. Έχει χρησιμοποιηθεί ιερό υλικό από την αρχαία Ρώμη, και εδώ υπάρχουν εξαίσιες τοιχογραφίες και φρέσκο του 13ου αιώνα, η Παναγία όπως την βλέπουμε, τοιχογραφία επάνω στις κολόνες του ναού, καθώς υπάρχει και μία κολόνα με τα αρχικά γράμματα του αυτοκράτορα του Αυγούστου, Εδώ είναι σε αυτό το σημείο, υποτίθεται ότι η Σύβυλλα μίλησε για την έλευση του Χριστού, σε αυτό το κουβούκλιο με τις κολόνες. Στο σημείο αυτό προφήτευσε τον Ιησού Χριστό η Σύβυλλα του Καπιτολίου, και εδώ υπάρχει και μία εικόνα βυζαντινή, η οποία είναι του 10ου αιώνα, μέσα στην εκκλησία αυτή. Εδώ πάλι βλέπουμε την όμορφη Παναγία, είναι 13ος αιώνας, φρέσκο. Όλα αυτά τα έχω βάλει για να δείξω το βυζαντινό παρελθόν της Ρώμης, τοιχογραφίες 13ος αιώνας, βυζαντινές εικόνες. Εικόνα της Παναγίας 13ος αιώνας, είναι τοιχογραφίες μέσα στη Σάντα Μαρία Αριτσέλη, για να δείξω ότι η Ρώμη πριν από το 1453 ήταν μια βυζαντινή πόλη, και στη μανία τους οι πάπες την φέραν όπως είναι σήμερα. Εικόνα της Παναγίας, η οποία είναι 10ος αιώνας, το 1950, ένας γνωστός τύπος της Παναγίας, είναι η κεντρική εικόνα η οποία υπάρχει στην Ρώμη. Ένα άγαλμα χρυσό του Αγίου Ιανουαρίου, το έχω βάλει, το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο και είναι στην Νάπολη της Ιταλίας. Αυτό το όμορφο άγαλμα του Αγίου Ιανουαρίου, το οποίο είναι, και είμαστε τώρα στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Λατερανού, που για 1000 χρόνια ήταν το Βατικανό, ήταν το κεντρικό πατριαρχείο της Ρώμης, του πρώτου πατριαρχείου της Ρώμης. Αυτό το οποίο τώρα βλέπουμε δεν έχει καμία σχέση με τη μεγάλη βασιλική του Αγίου Ιωάννου του Λατερανού, που ήταν μια μεγάλη βασιλική βυζαντινή εκκλησία, την οποία την αλλοιώσανε πάρα πολύ οι πάπες. Η κεντρική αψίδα του ιερού στην Άγιο Ιωάννη του Λατερανό, η οποία λέγουν ότι έχει διατηρηθεί από τον 13ο αιώνα, γι' αυτό την έβαλα, αλλά εγώ νομίζω ότι είναι όλα καινούρια,
διότι ανακατασκευάστηκε πλήρως η εκκλησία του Αγίου Άνου Λατιρανού από τον 17ο αιώνα μέχρι και το 1920. Συνήθως την επισκευάζανε για να αποδιώξουνε κάθε τι βυζαντινό στοιχείο που υπήρχε στη Μεγάλη Εκκλησία, και έχει γίνει τώρα μία παγυρή. Είναι γιγάντια η εκκλησία, ο κεντρικός θόλος, ένα άγαλμα, μια μεσιωνικής ξύλινης Παναγίας του 13ου αιώνα. Μου άρεσε και την έβαλα. Έχουν χρησιμοποιήσει και υλικό της Βυζαντινής, του Βυζαντινού Αγίου Ιωάννου του Λατιρανού, καθώς το κουβούκλιο είναι γοτθικό και είναι του 13ου αιώνα. Το κυβόριο, το γοτθικό, στο επάνω μέρος υπάρχουν οι κάρες των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, και το ενδιαφέρον είναι στην αψίδα, η οποία διατηρεί ψηφιδωτά του 13ου αιώνα. Ρώμη, μουσεία του Βατικανού. Υπάρχει μία αίθουσα στα μουσεία του Βατικανού που έχει εικόνες, και αυτό το τέμπλο είναι του 1650 περίπου, ολόκληρο το τέμπλο, το οποίο προέρχεται από τη Ζάκυνθο. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, όλο αυτό το τέμπλο είναι στα μουσεία του Βατικανού, σε μια αίθουσα που έχει βυζαντινές εικόνες. Οπωσδήποτε οι εικόνες είναι κάπως νεότερες, είναι του 1650, με επιδράσεις της βυζαντινής τέχνης, καθώς είχε αρχίσει να υπάρχει λεγόμενη κρητοβενετική ζωγραφική, άλλα μανιάρα γκρέκα, άλλα μανιάρα ιταλιάνα, μία τέχνη που ανέμιξε την βυζαντινή τέχνη με την τέχνη της Βενετίας, καθώς η Κρήτη, που αναπτύχθηκε η κρητική τέχνη, ήταν τότε ανήκε στην Βενετία έως και το 1600, και μετά όταν υποδρώθηκε η Κρήτη στους Τούρκους το 1600, οι Κρήτες οι ζωγράφοι πήγανε στα Επτάνησα, από εκεί προέρχεται η τέχνη, είναι κρητοβενετική τέχνη, βέβαια είναι νεότερο το τέμπλο, 1600, προέρχεται από τη Ζάκυνθο και είναι τώρα στα μουσεία του Βατικανού. Εικόνα του Αγίου Νικολάου, μινιατούρα, 1500-1600, και δίπλα μια πολύ σπουδαία εικόνα Ρώσου Αγιογράφου, μινέο είναι, του 1600, και πάλι ένα σταυρός μινιατούρα. Όλα αυτά είναι στο τμήμα, μια αίθουσα με βυζαντινές εικόνες στα μουσεία του Βατικανού, και ολόκληρο το τέμπλο από τη Ζάκυνθο. Εκκλησία Σάντα Μαρία Ντελ Πόπολο της Ρώμης, και βλέπουμε μια βυζαντινή εικόνα του 12ου αιώνα, μια εικόνα της Παναγίας στο κεντρικό αλτάριο, και εδώ πάλι σε άλλη εκκλησία έχω βάλει διάφορες βυζαντινές μικρές εικόνες 13ου-14ου αιώνα, μένα με μια ωραιότατη ακτινωτή κορνίζα. Και εδώ πάλι μια ψηφιδωτή εικόνα, αυτή είναι στην Νάπολη, εκεί τη βρήκα, μια ωραιότατη ψηφιδωτή Παναγία, είναι 10ος αιώνα, στο μεγάλο καθεδρικό της Νάπολης της Ιταλίας, στην εκκλησία του Αγίου Ιανουαρίου, και εδώ πάλι ψηφιδωτά, τοιχογραφίες του 13ου αιώνα. Ο Μέγας Αλέξανδρος από το μουσείο το Ετρουσκικό της Ρώμης, Βίλα Τζούλια, εκεί είναι αυτή η προτομή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και τώρα είμαστε στην Μεγάλη Εκκλησία Σάντα Μαρία Ματζιόρε της Ρώμης, και όπως είπα και αυτή η εκκλησία έχει πειραχθεί μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453. Δεν θέλανε οι καθολικοί να θυμίζει η Ρώμη την Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη. Μέχρι και το 1453 η Ρώμη ήταν μια Βυζαντινή πόλη. Βλέπουμε τη Μεγάλη Εκκλησία Σάντα Μαρία Ματζιόρε, το δάπεδο των Κασμάτι, το 10ου αιώνα, και η οροφή είναι από τα λάφυρα του Λαπάντε, τα ψηφιδωτά δάπεδα των Κασμάτι, το 10ου αιώνα, είναι τα ωραιότερα που έχει η Ρώμη, ήταν η οικογένεια ψηφοθετών στη Ρώμη, και εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ψηφιδωτό Σάντα Μαρία Ματζιόρε, και είναι η στέψη της Παναγίας,
13ος αιώνας, 1250, η γέννηση του Χριστού, ένας ωραιότατος μπαρόκ άγγελος, και οι καθολικοί κάνανε οτιδήποτε να επισκιάσουν την Βυζαντινή Ρώμη. Μετά την άλωση φτιάξαν αυτά τα μεγάλα, υπέροχα βέβαια, αλτάρια. Εδώ είναι μια μεγάλη θεματουργή εικόνα της Ρώμης. Θεωρείται η εφέστιος εικόνα, θεματουργή εικόνα της Ρώμης, είναι 10ος αιώνας εικόνα. Σε αυτήν την εικόνα προσευχήθηκε και ο Πάπας για να φύγει ο κορονοϊός από την Ιταλία. Η τιάρα του Πάπα, ο Πάπας Φραγκίσκος, είχε έρθει εδώ και προσευχήθηκε για να φύγει από την Ρώμη και από την Ιταλία ο κορονοϊός. Το παρεκκλήσιο αυτό φυλάγει μέσα αυτή την Βυζαντινή εικόνα και υπάρχει μέσα και ωραιότατα γάλματα, και όπως είπα κάνανε τα πάντα οι Ρωμαίοι για να αποδιώξουν το Βυζαντινό παρελθόν της Ρώμης, που βέβαια σήμερα είναι μετανιωμένη. Αριστερά όπως κοιτάμε υπάρχει ένα ωραιότατο άγαλμα του βασιλιά Δαβίδ, ο Δαβίδ με το στέμα, και στο δεξί χέρι έχει το σκύπτρο. Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στη Ρώμη, Βυζαντινή Εκκλησία, καθολική σήμερα, και υπάρχει αυτή η ωραιότατη εικόνα του Αγίου Νικολάου με τον Χριστό και την Θεοτόκο. Και τώρα είμαστε στην Εκκλησία του Σαν Λορέντζο, του Αγίου Λευρεντίου, έξω από τα τείχη της Ρώμης. Αυτή η εκκλησία θα έλεγα ότι έχει διατηρήσει λίγο το Βυζαντινό της παρελθόν. Βομβαρδίστηκε η εκκλησία κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και όταν επισκευάστηκε φροντίσανε οι συντηρητές, διότι είναι μετανιωμένοι σήμερα οι Ιταλοί, και αφαιρέσανε όλα τα μπαρόκ στοιχεία της Ρώμης. Το κυβόριο της Αγίας Τραπέζης είναι του 11ου-12ου αιώνα, Βυζαντινό κυβόριο, άγαλμα του Αγίου Λαβερεντίου, τον οποίο τον κάψαν ζωντανό τον 2ο-3ο αιώνα στη Ρώμη, το κυβόριο, και κάτω είναι τα έξοχα ψηφιδωτά των Κασμάτι, αυτοί οι καλοί ψηφοθέτες, το ιερό βήμα της εκκλησίας, και εδώ υπάρχουν ψηφιδωτά του 6ου αιώνα. Βλέπουμε τον Χριστό σε δόξα, Βυζαντινά ψηφιδωτά από Κωνσταντινοπολίτες ψηφοθέτες, και είναι στην εκκλησία του Αγίου Λαβρεντίου έξω των τειχών. Αυτά τα όμορφα δάπεδα είναι τα ωραιότερα που υπάρχουν και τα έχει στη Ρώμη, και έχει πολλά, διότι ήταν ντόπιοι οι καλλιτέχνες και οι ψηφοθέτες. Το κυβόριο, οι κολόνες βαστάνε το κυβόριο 10ος-12ος αιώνας, και πάλι βλέπουμε τα όμορφα ψηφιδωτά τα οποία υπάρχουν στη Ρώμη, στην εκκλησία του Αγίου Λευρεντίου. Τους έχω βάλει αυτές διότι ήταν μια Βυζαντινή πόλη η Ρώμη μέχρι και την άλωση, και μετά τους έπιασε η μανία και τα κάνανε μπαρόκ και αναγέννηση. Άγαλμα σύγχρονο του Αγίου Λαβρεντίου που εορτάζει και είναι αφιερωμένος και ο ναός στην Ρώμη Σαν Λορέντζο. Συνοικία Τραστέβερε της Ρώμης, μία μπαρόκ πρόσωψη, μοναστήρι είναι, και αμέσως βλέπουμε την αυλή της Σάντα Σεσίλια της Αγίας Κεκυλίας στη Ρώμη, Βυζαντινή Εκκλησία 6ου και 7ου αιώνα. Ένας ρωμαϊκός αμφορέας στολίζει την αυλή της εκκλησίας. Βλέπουμε το πρόπυλο της εκκλησίας, μονόστιλοι κίονες από πορφυρίτη και διαφόρων άλλων μαρμάρων, Σάντα Σεσίλια, το όμορφο καμπαναριό 12ου αιώνα, το εσωτερικό της εκκλησίας. Έχει δεχτεί και εδώ η εκκλησία μεγάλη ανακατασκευή κατά τους χρόνους της αναγέννησης και μετά της μπαρόκ εποχής, και εδώ δεσπόζει μέσα ένα κυβόριο
γοτθικό του 13ου αιώνα, αλλά το υπέροχο είναι το ψηφιδωτό, το οποίο είναι του 10ου αιώνα. Έχει γίνει γύρω στο 950 και είναι ο Χριστός σε δόξα μεταξύ των Αποστόλων. Το ψηφιδωτό είναι του 10ου αιώνα, του 950, από τον Πάπα Πασχάλη, λένε τα βιβλία, τα σύννεφα, και κάτω είναι και τα πρόβατα, τα που συμβολίζουν και τους Αποστόλους. Για να επισκιάσουν και εδώ το ψηφιδωτό, μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης φτιάξανε και αυτό το μεγάλο κυβόριο, αλλά ευτυχώς δεν το χαλάσανε. Υπάρχει και ορθομαρμάρωση, εκκλησία, δηλαδή έχει μείνει μόνο από την Βυζαντινή εκκλησία, έχει μείνει μόνο η αψίδα του ιερού με το ψηφιδωτό. Το κυβόριο είναι γοτθικό, 1200, και βλέπουμε το όμορφο ψηφιδωτό, είναι πάρα πολύ ωραίο, στην εκκλησία της Αγίας Σεσίλια, μια Βυζαντινή αυτοκράτηρα, ένας Πάπας στη Ρώμη, και εδώ είναι ένα έξοχο γλυπτό που είναι ένα γλυπτό της Αγίας Κικυλίας, ολόκληρη η εκκλησία στο Τραστέβερε της Ρώμης, επάνω είναι ψηφιδωτά φρέσκα, είναι μοναστήρι, το εξωτερικό αυτός ο μεγάλος μαρμάρινος αμφορέας. Η Ρώμη έχει πάρα πολλά συντριβάνια και είναι περιοχή του Τραστέβερε στη Ρώμη. Δίπλα είναι και η Σάντα Μαρία Τραστέβερε. Η κρίνη με τις χελώνες, φημισμένη κρίνη, ένας Χριστός ψηφιδωτό, το οποίο υπάρχει και αυτό στη Ρώμη. Και τώρα είμαστε στην εκκλησία της Αγίας Πραξιδίκης Σάντα Πρασέντε της Ρώμης. Η εκκλησία είναι 6ου-7ου αιώνα. Πειραγμένη και αυτή η εκκλησία κατά τη μανία μετά την αναγέννηση, ήταν Βυζαντινή εκκλησία, διατηρεί τα δάπεδα των οικογένεια Κασμάτη, ήταν μια οικογένεια που για 100 χρόνια φτιάχνανε τα δάπεδα των εκκλησιών της Ρώμης, ψηφιδωτό 10ου-11ου αιώνα, και εδώ συνήθως φτιάξανε ένα μεγάλο κυβόριο για να επισκιάσουν το ψηφιδωτό. Στις αψίδες του ιερού υπάρχουν διάφορα βυζαντινά ψηφιδωτά, όπως τα βλέπουμε, ευτυχώς δεν τα χαλάσανε. Είναι 9ος, 10ος και 11ος αιώνας, και το κεντρικό αλτάριο, η κεντρική αψίδα του ιερού έχει το βυζαντινό ψηφιδωτό. Το μπαρόκ κυβόριο της Αγίας Τραπέζης, αλλά εγώ νομίζω επίτηδες το φτιάξανε για να επισκιάσουν τα βυζαντινά ψηφιδωτά, διότι δεν θέλανε μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης να επισκιάζει η Βυζαντινή Ρώμη από την Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη. Στα πλάγια ψηφιδωτά, τα οποία είναι 10ου αιώνα, εκκλησία της Αγίας Πραξιδίκης, και ακριβώς κάτω από την Αγία Τράπεζα είναι και ο τάφος της Μάρτυρας, εκκλησία Αγία Πραξίδη στη Ρώμη, είναι ακριβώς δίπλα στη Σάντα Μαρία Ματζιόρε. Όπως βλέπουμε την εκκλησία, τα συντριβάνια του Αγίου Πέτρου στην Ρώμη, μεγάλα συντριβάνια του 16ου αιώνα. Η Βυζαντινή θύρα της Βασιλικής του Αγίου Παύλου, εκτός των τυχών, θεωρείται ίσως η ωραιότερη και σημαντικότερη μπρούτζινη Βυζαντινή θύρα στην Ιταλία. Κατασκευάστηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1070, ύστερα από παραγγελία του πρόξενου του Αμάλφη για την άφεση των αμαρτιών του, καθώς είχε πλουτίσει με το δουλεμπόριο μουσουλμάνων και χριστιανών, το οποίο απαγορευόταν από την εκκλησία. Ο καλλιτέχνης Θεόδωρος δημιούργησε 9 σειρές φατνωμάτων, διακοσμώντας τα με την τεχνική της δαμασκήνωσης. Και πάλι βλέπουμε την όμορφη πόρτα, την Βυζαντινή, που είναι 11ου αιώνα, του 1070, φτιαγμένη στην Κωνσταντινούπολη, και εδώ υπάρχει και το εσωτερικό της εκκλησίας, και η άλλη πλευρά της πόρτας
είναι μια ίσως η ομορφότερη πόρτα που έχει η Ιταλία με τα φατνώματα. Είναι φτιαγμένη στην Κωνσταντινούπολη και έχει διάφορες μορφές Αγίων Επάνων. Οπωσδήποτε λείπουν τα σμάρτα και ολόκληρη η πόρτα, όπως φαίνεται, το 12ο εδώ στο επάνω μέρος της πόρτας. Το κάτω μέρος έχει τζάμι για να μην την πιάνει ο κόσμος, καθώς όλες οι επιγραφές επάνω είναι στα ελληνικά. Οι Βυζαντινοί σταυροί, όπως τις βλέπουμε. Πρέπει να ξέρει κανείς που είναι η πόρτα για να τη δει μπαίνοντας στον Άγιο Παύλο, διότι για να δει κανείς τον ναό την προσπερνάει και δεν τη δίνει. Πρέπει να ξέρει για να τη δει, είναι στον Εξονάρθικα, δεξιά έχει πολλές εισόδους ο ναός, η τελευταία πόρτα μπαίνοντας μέσα στον Εξονάρθικα δεξιά είναι η μεγαλειώδης θύρα, η Βυζαντινή του 11ου αιώνα από την Κωνσταντινούπολη. Η Βυζαντινή θύρα της Βασιλικής του Αγίου Παύλου εκτός των τυχών θεωρείται ίσως η ωραιότερη και σημαντικότερη μπρούτζινη Βυζαντινή θύρα στην Ιταλία. Κατασκευάστηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1070, ύστερα από παραγγελία του πρόξενου του Αμάλφη για την άφεση των αμαρτιών. Και βλέπουμε το μεγαλειώδες εσωτερικό της εκκλησίας του Αγίου Παύλου, το οποίο έχει μήκος 131 μέτρα και πλάτος 65 μέτρα και ύψος 30 μέτρα. Σε ένα δωμάτιο θα έλεγα ότι είναι ορθόδοξες αυτές οι... αυτοί οι Άγιοι έχουν ορθόδοξη αμφίεση. Είναι μεγάλοι πίνακες, νεότερα έργα οπωσδήποτε είναι, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία ότι οι καθολικοί όλα τα έχουν, όλα τα χρησιμοποιούν και δεν απορρίπτουν τίποτα, καθώς φαίνονται. Και πάλι άλλα σκεύη στο μουσείο του Αγίου Παύλου και εδώ είναι η εσωτερική αυλή του μοναστηριού, η οποία είναι 13ος αιώνας, δεν καταστράφηκε στην πυρκαγιά και είναι το αίθριο, η ωραιότατη αυτή αυλή, η οποία κοσμείται με τους κίονες από ψηφιδωτά των βασάλτη, τοιχογραφίες 13ος αιώνας και αυτές, και εδώ είναι παλαιοχριστιανικές σαρκοφάγοι 4ος-3ος αιώνας, παλαιοχριστιανικά αγγεία βρέθηκαν στις ανασκαβές της εκκλησίας και διάφορα άλλα σκεύη όπως φαίνονται που τα βρήκανε κατά την επισκευή της μεγάλης εκκλησίας, σπαράγματα σαρκοφάγων, καθώς για 3 αιώνες στη Ρώμη υπήρχε παραγωγή σαρκοφάγων, γι' αυτό υπάρχουν και πάρα πολλές σαρκοφάγοι στην Ρώμη και με θέματα μυθολογικά από την ελληνική μυθολογία. Πάλι ξαναβλέπουμε ολόκληρο το πρόστο. Καθώς βλέπουμε την μοναστηριακή στοά που αποδίδεται στον βασαλέτο 1193-1214, είναι ένα θελκτικό ρωμαϊκό δείγμα με λεπτούς δίδυμους κίονες διαφόρων σχημάτων με ψηφιδωτά στους τοίχους, πολλά λίθινα κομμάτια και επιγραφές. Το κιόστρο, ο τετράστος εσωτερικός κήπος των Βενεδικτίνων, έργο του 12ου αιώνα της οικογένειας Μαρμαροπιών Βασαλέτο, θα αποπερατωθεί το 1214. Το τετράστο είναι διακοσμημένο από στήλες σε ζεύγη διαφόρων τύπων και μορφών, διακοσμημένες με ψηφιδωτά και χρωματιστά μάρμαρα. Κατά μήκος των στοών βρίσκονται τοποθετημένα πολλά ρωμαϊκά ευρήματα. Η βασιλική οικοδομήθηκε όπως ήταν πριν με την επαναχρησιμοποίηση
των διασωθέντων υλικών προκειμένου να διατηρηθεί η παλαιά χριστιανική μορφή. Η οικοδόμηση κράτησε σχεδόν 100 χρόνια. Μεγαλειώδες εσωτερικό της βασιλικής του Αγίου Παύλου, πεντάκλητος, αποτελείται από 80 μονολιθικούς κύονες από γρανίτη, καθώς βλέπουμε την έξοχη οροφή που στο κέντρο υπάρχει το οικόσημο του Πάπα του Πίου του Ιωνάτου με τα κλειδιά. Βλέπουμε την έξοχη οροφή της βασιλικής του Αγίου Παύλου, η οποία είναι ανακατασκευασμένη μετά το 1823 μετά τη Μεγάλη Φωτιά, καθώς έχουν χρησιμοποιήσει και πάρα πολύ υλικά τα οποία μπόρεσαν και τα επαναχρησιμοποίησαν από την βασιλική του 6ου αιώνα που υπήρχε ακριβώς στην ίδια θέση. Βλέπουμε το ωραίο δάπεδο, μιμείται τα φόρουμ και τις αγορές της αρχαίας Ρώμης. Οι κύονες είναι πεντάκλητος η εκκλησία. Είναι δηλαδή το μεσαίο κλήτος και δύο κλήτη δεξιά και δύο κλήτη αριστερά, το μεγαλειώδες εσωτερικό της εκκλησίας του Αγίου Παύλου, 131 μήκος και 65 φάρδος και 30 μέτρα ύψος. Εδώ είναι η μεγάλη θριαμβευτική αψίδα, στηρίζεται σε δύο μονολιθικούς τεράστιους κύονες. Τα ψηφιδωτά είναι ανακατασκευασμένα, είναι του 5ου αιώνα, τόσο παλαιά, καθώς βλέπουμε τους 24 γέροντες της Αποκαλύψεως του Ιωάννου, που θα φανερωθεί κατά την Εσχάτη κρίση, οι γέροντες οι οποίοι είναι σύμφωνα με το κείμενο της Αποκαλύψεως του Ιωάννου, και εδώ είναι οι Άγιοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος αριστερά. Συνήθως ο Παύλος έχει και το ξύφος, διότι αποκεφαλίστηκε με το ξύφος. Αυτά τα γάλματα είναι λίγο νεότερα μέσα στην εκκλησία μετά τη Μεγάλη Φωτιά και έχουν χρησιμοποιήσει και το αρχαίο υλικό. Βλέπουμε το εγκάρσιο κλήτος, το κάθετο βέβαια κλήτος του Σταυρού, καθώς και το πασχαλινό μεγάλο κυροπήγιο 1150 και το έξοχο κυβόριο του 1285, κάτω ακριβώς από τον βωμό και το ωραιότατο γοτθικό κυβόριο, είναι ακριβώς το σημείο όπου πιστεύεται ότι έγινε ο αποκεφαλισμός του Αποστόλου Παύλου, και κατά την ανακατασκευή που έγινε της εκκλησίας τον 19ο αιώνα το ψάξανε καλύτερα και πιστοποιήθηκε ότι είναι ακριβώς το σημείο όπου έγινε ο αποκεφαλισμός του Αγίου Παύλου. Εδώ είναι το σημείο το οποίο έγινε ο αποκεφαλισμός, και καθώς φαίνονται και πάνω και σημεία της αλυσίδας, κομμάτια της αλυσίδας που είχε δεθεί ο Απόστολος Παύλος την ώρα που τον αποκεφαλίζανε και τον σέρνανε προς το μαρτύριο του αποκεφαλισμού, η οροφή του εγκάρσιου κλήτους, το γοτθικό κυβόριο, και εδώ είναι μέρος της αλυσίδας όταν ήταν δέσμιος στη Ρώμη ο Απόστολος Παύλος. Εδώ βλέπουμε το έξοχο κυβόριο, γοτθικό κυβόριο 13ος αιώνας, 1285 έχει γίνει, από τον Αρνόλφο Ντι Κάμπιο, ολόκληρη βασιλική. Και πάλι βλέπουμε κάτω από τον μεγάλο βωμό η κρύπτη, στην οποία υπάρχει το σημείο του αποκεφαλισμού του Αγίου Πάτρου, του Αγίου Παύλου. Παντού βλέπουμε τα οικόσημα των παπών. Εδώ είναι η τιάρα και τα οικόσημα των παπών και του Βατικανού. Οι όμορφες λιχνίες και η σκάλα που οδηγεί επάνω, και είναι αυτά τα ωραία κάγκελα, τα κυκλειδώματα, τα οποία είναι χάλκινα, είναι όλα του περασμένου αιώνα, και εδώ φαίνεται το εγκάρσιο κλήτος με το άγαλμα του Αποστόλου Παύλου. Και πάλι ξαναβλέπουμε το έξοχο κυβόριο, το βωμό, ο οποίος έγινε το 1285 από τον Αρνόλφο Ντι Κάμπιο, γοτθικό, και έχει τους Ευαγγελιστές στα τέσσερα σημεία, στις τέσσερες γωνίες, πάνω από τους ωραίους πορφυρούς κύονες. Το μεγάλο ψηφιδωτό στην αψίδα του ιερού είναι Βενετών καλλιτεχνών, 13ος αιώνας, δεν είχε καλό φως και το φώτισα λίγο με τον υπολογιστή.
όταν το πήρα δεν είχε καλό φως, και είναι ο Χριστός με τους Ευαγγελιστάς, και κάτω είναι ο Σταυρός με πολύτιμους λίθους, και πάλι ξαναβλέπουμε τον Χριστό όπως είναι στην Μεγάλη Αψίδα, και είναι από τους μεγάλους ψηφιδογράφους της Βενετίας, το Πασχαλινό Κυροπήγιο 1150 έγινε από τον Νικολό Άντζελο και τον Πιέτρο Βασαλέτο. Το μεγάλο κυροπήγιο το Πασχαλινό έχει σωθεί από την Μεγάλη Πυρκαγιά και είναι ακριβώς έξω από την Μεγάλη Αψίδα με τα ψηφιδωτά του 5ου αιώνα. Ξαναβλέπουμε πάλι το όμορφο γοτθικό κυβόριο 13ου αιώνας, πολύ φημισμένο, και είναι θαύμα πώς σώθηκε το κυβόριο από την Μεγάλη Πυρκαγιά του 1823. Όλη η οροφή είναι μετά την Μεγάλη Πυρκαγιά, και στο διάζωμα υπάρχουν 200 πάντας Πουτετσιάνας, Αγίας Πουτετσιάνας, αυτή είναι η εκκλησία. Η εκκλησία είναι 4ου αιώνα, το εξωτερικό της εκκλησίας, Σάντα Πουτετσιάνα της Ρώμης, η Βυζαντινή εκκλησία, και εδώ υπάρχει ένα ψηφιδωτό 4ου αιώνα, 5ου αιώνα, γύρω στο 450-500 έχει γίνει. Δεν είχε καλό το φως μέσα, και φαίνεται ο Χριστός, ο οποίος κάθεται σε θρόνο, φοράει τον χρυσό χιτώνα, Σάντα Πουτετσιάνα. Το ψηφιδωτό είναι 4ου ή 5ου αιώνα και έχει δεχτεί πάρα πολλές επισκευές. Ολόκληρη η εκκλησία, δεν είναι πολύ μεγάλη, είναι δίπλα στην Σάντα Μαρία Ματζιόρε της Ρώμης, με το μεγάλο ψηφιδωτό, το Χριστό σε θρόνο, 6ος και 5ος αιώνας. Και προς το κέντρο της Ρώμης υπάρχει και η εκκλησία των Αγίων Αποστόλων. Η σημερινή εκκλησία είναι βέβαια της εποχής του Μπαρόκ, βλέπουμε την εκκλησία, και εδώ είναι ο τάφος γύρω στο 1707, αρχές του 18ου αιώνα. Και μέσα εδώ μας ενδιαφέρει είναι ο τάφος του καρδινάλιου του Βυσαρίωνα, ο οποίος ήταν επίσκοπος Τραπεζούντος, και κατά τη σύνοδο των εκκλησιών Φεράρας Φλωρεντίας 1439 ετάχθη με το μέρος των καθολικών και μετά έγινε καρδινάλιος, και εδώ υπάρχει ο τάφος του, τούτο εστί Βυσαρίων ζών ανίσα σώματι, ο τάφος του, πνεύμα δε φεύξεται προς Θεόν αθάνατον, λέει η επιγραφή, ο τάφος του καρδινάλιου του Βυσαρίωνα, του επισκόπου, που μετά την αποτυχημένη σύνοδο των εκκλησιών, η σύνοδος βέβαια έγινε και πέτυχε, αλλά συνήθως δεν τηρήθηκαν οι υπογραφές. Και είναι η επιγραφή στα ελληνικά ότι εδώ είναι θαμμένο το σώμα σήμα τάφος του καρδινάλιου Βυσαρίωνα. Εδώ είναι ο τάφος του Μιχαήλ Αγγέλου. Ο Μιχαλάγγελος πέθανε στη Ρώμη, αλλά μετά από 40 μέρες τον πήγανε στην Φλωρεντία. Ο προσωρινός τάφος του Μιχαήλ Αγγέλου δίπλα στον τάφο του καρδινάλιου του Βυσαρίωνα. Βλέπουμε τον Μιχαήλ Άγγελο, άλλα ταφικά μνημεία. Ιούλιος μήνας, Πειραιάς του 2020.